Είμαστε Έλληνες πατριώτες, είμαστε Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι και αυτό δεν μας το πάρετε με τίποτα, ό,τι και να κάνετε. Σας απαγορεύουμε να απλώνετε τα χέρια σας πάνω στα όσια και τα ιερά του ελληνικού έθνους. Δεν σας το επιτρέπουμε. Και επειδή σας λέγαν όλοι οι άλλοι ότι σας καλωσορίζουν, για εμάς, εσείς και οι διεθνείς οκογλήφοι που εκπροσωπείτε μέσα από τις μασονικές στοές, είστε ανεπιθύμητος, κύριε Μοσκοβισσή. Ακούστε λοιπόν για το ψήφισμα αυτό, τι έλεγε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε τι δεν δέχτηκε να συνταχθεί το συνταγματικό τόξο, το παρεάκι σας εδώ πέρα. Έλεγε λοιπόν η απόφαση αυτή ότι η Τουρκία θα έπρεπε να σεβαστεί τη σχέση με τους γείτονές της όσον αφορά τα χερσαία και θαλάσσια σύνορα και τον εναέριο χώρο. Θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι δεν έχει ανακληθεί ακόμα η απειλή του Κάσους Μπέλι, που έχει κηρύξει η μεγάλη τουρκική εθνοσυνέλευση κατά της Ελλάδος. Ακούτε? Ακούνε οι Έλληνες πολίτες. Πρέπει λοιπόν να μπουν άξιοι άνθρωποι μέσα, οι οποίοι θα δηλώνουν ευθαρσώς και υπερήφανο ότι είναι Έλληνες και χριστιανοί ορθόδοξοι και θα διεκδικήσουμε τα δίκαια μας. Και εγώ σας υπόσχομαι ότι αν τα φέρει έτσι ο Θεός και μας εκλέξουν οι συμπολίτες μας, θα τους ταλαιπωρήσουμε και μέσα εκεί πολύ, όπως ταλαιπωρήσαμε και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.